Γεια σας και πάλι μαζί σας με την εκπομπή της θεματολογίας από το Ηλυρία Web TV, ο Νίκος Σαλονίτης. Μαζί μου σήμερα και πάλι ο κύριος Πασχαλίδης για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο και πάλι για πρώτη φορά θα δείξουμε κάποια συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και συγκεκριμένα νόμους του κράτους, ΦΕΚ και του προηγούμενου αιώνα δηλαδή, όπου θα αποδειχτεί ότι η εφορία μας, αυτή την οποία πληρώνουμε τα χρήματά μας κάθε χρόνο, για να παίρνουμε πίσω μια ανταπόδοση από το κράτος, υποτίθεται, αυτός είναι ο ορισμός του να έχει κάποιους φόρους, είναι ιδιωτική και δεν έγινε τώρα ιδιωτική το 2016 με την ανεξάρτητη αρχή, την οποία επίσης θα ξαναθυμηθούμε λιγάκι για όσους δεν το ξέρουν, αλλά είναι πολύ παλιά αυτή η ιστορία, είναι από τα μέσα του προπροηγούμενου αιώνα, το 1854. Κύριε Πασχαλίδη, καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Σαλονίτη. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι για ακόμα μία φορά στο Radio Web TV Ηλυρία, κοντά σας να συζητήσουμε άλλο ένα θέμα που βλέπουμε πάλι να ξεκινάει από πάρα πολύ πίσω, για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες τι πραγματικά συμβαίνει. Ξεκινήσαμε με το 33 με τον Όθωνα στην προπροηγούμενη εκπομπή. Είδαμε κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Μετέπειτα είδαμε το KISS. Καθολικός ρόλος και λόγος του ΚΙΣ, της κεντρικής Ισραηλιτικής κοινότητας, μέσα στη διοίκηση της χώρας μας, αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με εποπτείες στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με εποπτείες στο Υπουργείο ΥΠΕΧΟΔΕ, με εποπτείες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με εποπτείες στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Τώρα θα δούμε άλλο ένα θέμα που ξεκινάει και αυτό στην ίδια χρονολογία. Βλέπουμε ότι αυτό το έτος, αυτή η εκατοσταετία θα πω του 1800, είναι πραγματικά μία μαύρη εκατοσταετία που από τότε ξεκίνησαν όλα, γράφτηκαν όλα, θεσμοθετήθηκαν όλα σταδιακά και βιώνουμε σήμερα και βλέπουμε σήμερα αυτό το σχεδιασμό σχεδίου του τότε με την καθαρή υποδούλωση και υπόταξη του Έλληνα του πολίτη. Μάλιστα. Όπως το είπατε, κύριε Πασχαλίδη, εκείνη την εκατοσταετία του 1800 μπήκαν οι βάσεις, αλλά και οι επόμενες εκατοσταετίες δεν είναι καλύτερες. Έτσι, μεγάλες αμαρτίες φέρουν τα τελευταία 200 χρόνια στην Ελλάδα. Όλος ο 20ος αιώνας, από το 1900 και μετά, είναι γεμάτος τεράστιες πληγές και τεράστια αμαρτήματα, τεράστιες προδοσίες, τεράστια καταστροφή για τον Ελληνισμό από πάρα πολλές μεριές. Και βεβαίως το 21ο αιώνα μπήκαμε με το δεξί σε επιπλέον ξανά νέες τεράστιες προδοσίες από το 2010 και μετά, που είναι οι μέρες μας πια και όλοι λίγο πολύ τα βλέπουν και τα ζουν. Απλώς είμαστε εδώ, κύριε Πασχαλίδη, και τιμή μας που κάθε φορά έτσι είστε μαζί μας για να συζητάμε όλα αυτά τα τεράστια ζητήματα και να τα αποδεικνύουμε. Πρέπει ο Έλληνας πολίτης στις μέρες μας τουλάχιστον, γιατί αυτές πλέον ζει ο καθένας έτσι στο πετσί του, πρέπει να μπορέσει να συνδέσει και να καταλάβει πριν του συμβεί το κακό, για να καταλάβει τι πάνε να του κάνουν. Αυτό φαίνεται από την ιστορική αναδρομή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που την κάνετε, κύριε Πασχαλή. Κύριε Σαλονίτη, ξεκινάμε, είδαμε με την ίδρυση του νεοσύστατου κράτους το 1833, βλέπουμε ότι όλα ταυτίζονται, όλα είναι αλληλένδετα, που ήρθε ο Βαβαρός Όθωνας, το 17χρονος Όθωνας στην Ελλάδα, από μία συνθήκη του Λονδίνου να τον ορίζει βασιλεύς της Ελλάδος και όχι των Ελλήνων. Είναι πολύ σημαντικό. Να έρχεται αυτόκλητος λοιπόν ως βασιλέας της Ελλάδος, που βασιλιάς, άμα το σπάσουμε, σημαίνει είναι η βάση του ήλιου. Και για να είσαι βασιλιάς θα πρέπει να είσαι αναγνωρισμένος από το ίδιο σου το έθνος, με όλα αυτά τα δικαιώματα που μπορείς να φέρεις ως βασιλιάς. Είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και μέσα στην Ιδρυτική Διακήρυξη Ελλήνων Συνέλευσης καταγγέλουμε και όλα τα βασιλικά δικαιώματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα αυτόκλητα και μας έχουν επιφέρει όλα αυτά. Είδαμε λοιπόν μαζί του με τον Max de Rothschild να έρχονται και οι Rothschild, οι γνωστοί σε όλους στην Ελλάδα, να διατελούν οικονομικοί σύμβουλοι
του Βαβαρού Όθωνα σε μια εντεκαετία μαύρη. Που η Ελλάδα ήταν χωρίς σύνταγμα, όπως αποτυπώσαμε στην εκπομπή 200 χρόνια μετά, επανάσταση χωρίς απελευθέρωση. Μέσα σε αυτή την εντεκαετία, με νόμους νομοπαρασκευαστικούς, καθαρά αποστατικούς, για να κανονίσουν και να σχεδιάσουν πώς θα γενοκτονήσουν το έθνος των Ελλήνων και τους Έλληνες, γιατί έχουμε ξαναδεί, κύριε Σαλονίτη, έχουμε ακούσει, ακόμα και ο Όθωνας έλεγε ότι αγαπάει την Ελλάδα. Έχουμε ακούσει την Κριστίν Λαγκάρτ να αγαπάει την Ελλάδα. Έχουμε ακούσει Ντράγκη, Μπαρόζο, Σαρκοζή, πώς τον λέγανε τον άλλον. Ιστορία επαναλαμβάνεται. Ντροσκάν, μην τον ξεχνάμε. Και πάρα πολλούς άλλους να λένε ναι, την Ελλάδα την αγαπάμε όλοι. Για τον Έλληνα δεν μιλάει κανένας. Δεν έχει πει κανένας αγαπάμε τους Έλληνες. Την Ελλάδα όμως την αγαπάνε όλοι. Όλοι θέλουν την Ελλάδα, τους Έλληνες δεν θέλουν. Και συγγνώμη, λέει, θα μας ζητήσουν, είπανε τις προάλλες. Ναι. Ναι, λοιπόν, έτσι είδαμε λοιπόν όλους αυτούς που αγαπάνε λοιπόν την Ελλάδα και έρχονται εδώ πέρα να γενοκτονούν και να στείνουν με αυτό το ιδιωτικό κρατήδιο μέσα σε αυτή την. Και πριν το 43, πριν το Σύνταγμα, να στείνονται μια. Εφόσον η Ελλάδα σταμάτησε να κάνει εθνοσυνελεύσεις από το 29 και με τον Όθωνα ήρθανε και τα κόμματα τα ξένα, φιλογαλλικά, φιλορωσικά, φιλογερμανικά και ήρθε στην Ελλάδα η εθνική αντιπροσωπεία. Αντί του προσώπου λοιπόν και όλοι οι Έλληνες, οι Άρενες, αυτοί που μείνανε τέλος πάντων, γιατί οι κυρίαρχοι πέθαναν, το ξανατονίζω και σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και γίναμε δούλοι, υπήκοοι, υπάκοοι, υπόχρεοι σε αυτή την ιδιωτική εταιρεία Βασίλειο της Ελλάδος, γιατί από τότε ξεκινά η ιδιωτική εταιρεία, είδαμε το 1841 να ιδρύεται και στην Ελλάδα ένας μηχανισμός ιδιωτικός τραπεζοοικονομικός, τραπεζικό ίδρυμα, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που καθαρά την ίδρυσαν οι τραπεζίτες Rothschild και έχει γίνει και συγκεκριμένη εκπομπή στο Ηλυρία σε 2-3 εκπομπές που μπορεί να τη δει ο κάθε ένας πολίτης. Το μετοχικό κεφάλαιο λοιπόν άνω του 60% ανήκει στους γνωστούς σε όλους τραπεζίτες Rothschild, το οποίο έχουμε ένα ιδιωτικό μαγαζί, τραπεζικό ίδρυμα που δανείζει το κράτος. Αυτή την ιδιωτική εταιρεία λοιπόν με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Πόσο οξύμορο την ίδια στιγμή, για παράδειγμα, που δεν μπορεί το κράτος και καλά να ιδρύσει το δικό του την ελληνική χρηματιστική, όπως ήταν και μια μεγάλη αιτία που ο Ιωάννης ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε, η ελληνική χρηματιστική. Άρα πρέπει δηλαδή να έχουμε κάποιον ιδιώτη να δανείζει το κράτος με ενέχειρο και εγγυήσεις στην ίδια την δημόσια περιουσία και τον ίδιο τον Έλληνα τον πολίτη. Και μετέπειτα από όλο αυτό, αφού οι κυρίαρχοι πέθαναν, δόθηκε το πληρεξούσιο σε κάποιους, ίδρυσαν ένα σύνταγμα που δεν έχει να κάνει, δεν είχε κάτι διαφορετικό από τους 11 μέχρι τα 11 χρόνια πίσω του μονάρχη, γιατί ακόμα και με το σύνταγμα την απόλυτη συνταγματική μοναρχία καθιέρωσαν. Ουσιαστικά προσπάθησαν να ξεγελάσει. Τα έδιναν στο μονάρχη και ερχόμαστε τώρα το 1954 με τον αριθμό φύλου εφημερίδας κυβερνήσεως Α56 να μας πούνε ότι ιδρύεται στην Ελλάδα με τον νόμο Σεξέ περί συστάσεων εφορίων και διαιρέσεως αυτών. Στο κεφάλαιο Α. Το οποίο αυτό έγινε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου. Και βλέπουμε στο άρθρο 1 να λέει ότι καθίστανται καθόλων των κράτος 43 οικείων μικρέ εφορίε. Ποιο κράτος, κύριε Σαλονίτη? Ποιο κράτος? Αφού δεν υπήρχε κράτος, υπάρχει ιδιωτική εταιρεία. Υπάρχει ιδιωτική εταιρεία, το Βασίλειο της Ελλάδος. Ελέω Θεού, βασιλεύς της Ελλάδος, mm-hmm. Όθων. Mm-hmm. Άρα μας μιλάει για την ιδιωτική εταιρεία, το Βασίλειο της Ελλάδος, που όλοι οι Έλληνες, οι Άρενες, με όρκο δια αποκεφαλισμού επί ποινής θανάτου, υποταχτήκαμε σε έναν ελέω Θεού βασιλέα Όθωνα, αυτόκλητο. Χάσαμε την κυριαρχία μας. Η Ελλάδα και το κράτος έγινε εταιρεία
Και αυτή την εταιρεία το 41 στήθηκε, στήσανε το ιδιωτικό μαγαζί Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για να δανείζει το κράτος και μετέπειτα το 54 ιδρύσανε το επόμενο μαγαζί αυτό εδώ, τις εφορίες λοιπόν, καθαρά ιδιωτικές, μέσα σε ένα κράτος καθαρά ιδιωτικό, μια ιδιωτική εταιρεία. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και όλοι οι Έλληνες πολίτες. Όταν για παράδειγμα το δούμε από την αρχή ότι στην Ελλάδα έχει στηθεί το ιδιωτική εταιρεία Βασίλειο της Ελλάδος και οι κυρίαρχοι πέθαναν 11 χρόνια πίσω δια αποκεφαλισμού με το ΦΕΚ 1 και 2 του Βασιλεύς της Ελλάδος του Όθων, έτσι, ήρθανε τώρα να στήσουν τις εφορίες που εξυπηρετούν καθαρά τα συμφέροντα του κράτους, δηλαδή της ιδιωτικής εταιρείας Βασίλειο της Ελλάδος Ελέο Θεού Όθωνα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι στο οποίο αυτό δεν το αντιλαμβάνεται? Όσο και να μην θέλεις να το δεχτείς, Έλληνα πολίτη αδελφέ μου που παρακολουθείς αυτή την εκπομπή, αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτά σου γράφουν. Άρθρο 2. Εκάστη εφορία περιλαμβάνει μίαν και πλειοτέρας επαρχίας. Αναεπαρχία λοιπόν και μία. Άρθρο 3. Εφορίες διαιρούνται εις τέσσερας τάξεις ως ακολούθως. Α τάξη, Β τάξη, Γ τάξη, Δ τάξη και ούτω καθεξής. Κεφάλαιο Β. Περί διευθύνσεως των εφοριών και προσωπικού αυτού. Άρθρο 4. Έκαστη εφορία διευθύνεται παρενός εφόρου. Δηλαδή μας βάζει επ' αυτομάτως τον αυτόματα δηλαδή και τον εισπράκτορα. Που θα εισπράττει όλους τους φόρους της αρμόδιας εφορίας του στην εκάστοτε επαρχία κοινότητα πόλη για την ιδιωτική εταιρεία του Βασιλείου της Ελλάδος. Μάλιστα. Να το κάνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Στο άρθρο 7 μπορούμε να πάμε στο κεφάλαιο Γ. Στο άρθρο 7 οι εφορίες της τάξεων έχουν βαθμό τμηματάρχου Β τάξεως και Γ τάξεως, το οποίο μας ορίζουν και τα ποσά τα οποία έχουν τον ετήσιο, λαμβάνει τον ετήσιο μηνιαίο μισθό του, αναλόγως τι, σε τι τάξη είναι ο κάθε έφορος, άμα είναι Α, Β, Γ, Δ και ούτω καθεξής. Και στο άρθρο 9, κύριε Σαλονίτη, διαέξοδα γραφείου, ενοικίων, θερμάσεων κτλ. Χορηγούνται μηνιαίως και άνευ, λογοδοσίας. Και άνευ λογοδοσίας, δηλαδή χωρίς καμία λογοδοσία λοιπόν. Όσον αφορά τα διπορικά τους έξοδα των εφόρων και των αναπληρωματικών αυτών, κανονίζονται παρά του Υπουργού Οικονομικών και πληρώνονται από το δημόσιο. Άντε και να πούμε, κύριε Σαλονίτη, ότι στο άρθρο 1 δεν μας το έκανε ξεκάθαρο. Αν δεν κάναμε δηλαδή αυτή την ανάλυση, οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης διάβαζε αυτό το ΦΕΚ, σου λέγε, ρε παιδί μου, ότι ναι, από το 1854 ιδρυθήκανε στην Ελλάδα οι εφορίες. Μία ερώτηση που γεννάται απευθείας είναι η εξής. Μέχρι πριν γιατί δεν υπήρχαν εφορίες? Τι είχαμε πιο πίσω? Μάλιστα, σωστό. Μία ερώτηση που γεννάται απευθείας. Γιατί, γιατί μέχρι πιο πίσω δεν πληρώναμε ούτε φόρο εισοδήματος, ούτε φόρο προστιθέμενης αξίας, ούτε τίποτα. Είχαμε απλά μία παραγωγική κοινοτική καθαρά μέσω των Δήμων. Για όλα αυτά τα οποία παράγαμε τότε. Και δεν πληρώναμε όλους αυτούς τους φόρους. Και δεν υπήρχαν εφορίες τότε. Βλέπουμε οι εφορίες να ιδρύονται στην Ελλάδα από το 1854. Άρα η πρώτη ερώτηση που γεννάται είναι γιατί δεν είχαμε πιο πριν τις εφορίες. Και γιατί δεν πληρώναμε όλους αυτούς τους φόρους πιο πριν. Και η δεύτερη ερώτηση που γεννάται απευθείας, επειδή κάποιος μπορεί να διαβάσει όλο αυτό την αρχή του ΦΕΚ και να πει ναι, δεν μας κάνει κάπου ξεκάθαρα ότι είναι ιδιωτική. Ναι, αλλά στο άρθρο 9, γιατί μας λέει ότι όλα τα έξοδα των εφόρων και των αναπληρωματικών αυτών κανονίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και πληρώνουν από το δημόσιο? Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άλλο είναι το δημόσιο και άλλο είναι αυτό εδώ το οποίο διαβάζουμε τώρα της εφορίας. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αυτό, βεβαίως, έχετε δίκιο. Θα έπρεπε να μην αναγράφεται καν αυτό ότι πληρώνεται από το δημόσιο. Καν. Αφού υποτίθεται ότι η εφορία είναι του δημοσίου. Έτσι. Θα μπορούσε να ήταν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Του ίδιου του κράτους. Βεβαίως. Βλέπουμε όμως να μην είναι του ίδιου του κράτους. Βλέπουμε τελικά να είναι κάτι άλλο και μας το διαχωρίζει ότι αυτά πληρώνονται από το δημόσιο. Δηλαδή πάλι βλέπουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ κράτους και δημοσίου. Σωστά? Σωστά. Ή μήπως κάνω λάθος? Σωστά.
Μήπως κάνω λάθος. Όχι, όχι, θα μπορούσε δηλαδή, σαν να σου λέει, να πληρώνεται και από αλλού. Άρα σου διευκρινίζω ότι θα πληρώνεται από το δημόσιο, έτσι. Και ποιο είναι. Θέλω να καταλάβουν αυτή τη στιγμή πραγματικά οι Έλληνες πολίτες. Πραγματικά. Ότι εφόσον λέει ότι συνίσταται, δηλαδή καθίστανται καθόλου το κράτος όλες αυτές οι μικρές εφορίες, ωραία. Στο άρθρο 9 μας λέει ότι όλα αυτά τα έξοδα πληρώνονται από το δημόσιο. Δηλαδή μας διαχωρίζει το ίδιο το ΦΕΚ πάλι, το έχουμε δει σε όλα μας τα ΦΕΚ. Να μας διαχωρίζει το κράτος από το ελληνικό δημόσιο που είμαστε όλοι εμείς Έλληνες συμπολίτες. Άρα δημόσιο είναι άλλο, κράτος είναι άλλο. Είναι αυτό που αποτυπώσαμε στην αρχή της εκπομπής, κύριε Σαλονίτη, ότι είναι καθαρά, εφόσον το βασίλειο της Ελλάδος και όπως αυτό έγινε, έχει γίνει μια ιδιωτική εταιρεία του βασιλείου της Ελλάδος, τον ελαίο Θεού Βασιλέα Όθωνα. Όπως στήθηκε και η τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι καθαρά ένα ιδιωτικό μαγαζί και δεν είναι του, και δεν είναι του Έλληνα, δεν είναι μετόχοι Έλληνες, δεν είναι μέτοχο, δεν το ίδρυσε αυτό το μαγαζί το κράτος. Μάλιστα. Αλλά ιδρύθηκε από καθαρά ιδιώτες για να δανείζει το κράτος. Βλέπουμε τώρα και τις εφορίες να ιδρύονται στην Ελλάδα, οι εφορίες από το 1954, και όλα τους τα έξοδα να τα αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνεις, Έλληνα πολίτη, αδελφέ μου, γιατί σήμερα ο τίτλος αυτής της εκπομπής είναι «Η εφορία σου είναι ιδιωτική» από το 1854. Σε ένα πραγματικά ιδιωτικό μαγαζί, το βασίλειο, ιδιωτικής εταιρείας, το βασίλειο της Ελλάδος. Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Πασχαλίδη, βέβαια, μια και στην πρώτη τελευταία εκπομπή, όπως είπατε και πριν, με τον τίτλο «Απελευθέρωση, Επανάσταση χωρίς απελευθέρωση 200 χρόνια μετά», το καθεστώς αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Έτσι. Να πούμε ότι σήμερα, σε όλα τα ΦΕΚ τα οποία κοιτάμε στις ημέρες μας πια, όπως το ΦΕΚ την είδηση του ΤΑΙΠΕΔ, όπως το ΦΕΚ την είδηση του Χουσού, το ΦΕΚ, όλα τα ΦΕΚ τα οποία μετά το 2010 έτσι, αφορούν την παράδοση όλης της περιουσίας, είναι πολύ συνηθισμένη αυτή η έκφραση μέσα, έτσι, ότι αναλαμβάνει το δημόσιο. Έτσι. Αλλά είναι βέβαια πολύ ενδιαφέρον πραγματικά που εδώ εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1854 αυτή ακριβώς η λογική μέσα σε ΦΕΚ. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται, όπως το είδαμε και με το ΦΕΚ του ΚΙΣ, με αυτό το γκόλαφο ΦΕΚ το 1951, με το ΦΕΚ Α141, όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Να βλέπουμε για πρώτη φορά από τότε το σχέδιο, κύριε Σαλονίτη, που από εκεί που το 1930, για παράδειγμα, δίναμε υπηκότητα στους ραβίνους, στους αρχιραβίνους και γενικότερα στους Έλληνες Εβραίους για να μετέχουν σε όλα τα κοινοτικά συμβούλια, ξαφνικά από το 1951 με το ΦΕΚ Α141 βλέπουμε να μην μιλάμε για υπηκότητα, να μιλάμε ότι αλλογενείς αποκτήσας ελληνική ηθαγένεια διαπολιτογραφήσεως. Αυτό το πράγμα το είδαμε για πρώτη φορά, το σχέδιο να ξεκινάει από τότε. Αλλογενείς δηλαδή αποκτήσει ελληνική ηθαγένεια διαπολιτογράφηση. Αν είναι ποτέ δυνατόν, κύριε Σαλονίτη, όταν η ηθαγένεια είναι η θύση του γένους, δηλαδή προερχόμαστε κατευθείαν εξαίματος από το γένος των προγόνων μας με αιματολογική εξέταση, και ξαφνικά διαβάζουμε για πρώτη φορά στην ιστορία σε ΦΕΚ ότι αλλογενείς αποκτήσαν στην ελληνική ηθαγένεια διαπολιτογράφηση. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει ραγδαία τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα, που οποιοδήποτε μπαίνει μέσα στην Ελλάδα που δηλώνει ανιθαγενής, δηλαδή απατρίς, δεν αναγνωρίζει γένος, δεν αναγνωρίζει πατρίδα. Διαπολιτογραφήσεως λοιπόν, παίρνει σάρκα και οστά μέσα στην πολιτεία με ένα νόμο. Κάνα δηλαδή την υπόθεση ηθαγένεια νομικό ζήτημα και το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, κύριε Πασχαλίδη, σε εκπομπές μας. Έτσι, ακόμα και το Wikipedia αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι είναι νομικό το θέμα. Δεν είναι θέμα αιματολογικό. Είναι αυτό το πολυνομικό σύστημα το οποίο μας γενοκτονεί. Και βλέπουμε, όπως βλέπουμε και το δημόσιο, βλέπουμε να έρχονται όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή καθαρά ένας ιδιώτης. Και όπως είχα τονίσει και στην εκπομπή με το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, αλλά και στην εκπομπή με το ΤΑΙΠΕΔ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με ιδιώτες. Οποιοσδήποτε ιδιώτης μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, άμα θέλει να επενδύσει και να καταθέσει τα χρήματά του και να κάνει την οποιαδήποτε επένδυση θέλει και θέλει να στηρίξει τη χώρα του. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Όταν όμως υπάρχουν ιδιώτες, οι οποίοι δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, και προπαντός δεν έχουν δικά τους χρήματα, αλλά αντιθέτως έρχονται και στείλουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δήθεν
για την σταθερότητα των τραπεζών ή για τη σταθερότητα της εθνικής μας οικονομίας, είτε για τη σταθερότητα των περιουσιών μας, των ιδιωτικοποιήσεων και ούτω καθεξής, να βλέπουμε χωρίς δικά τους χρήματα να μπαίνει, να λαμβάνουν χρήματα από τα δικά μας κεφάλαια, με τη συμβολή πάντα του πλαίσιου δημοσιοοικονομικής στρατηγικής του Μνημονίου και του Δέλτα Νιτάφ, τα οποία όλα αυτά τα χρήματα καλύπτονται σταδιακά από το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή έχουμε ιδιώτες με τους οποίους έρχονται εδώ πέρα χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, να καταβάλουν χρήματα τα οποία αυτά τα χρήματα τους τα καλύπτουμε εμείς. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Είναι πραγματικά, θα πω εσύ κάτι, πρωτοσία. Μάλιστα. Και δεν έχει να κάνει καθαρά ότι ήρθε στην Ελλάδα ένας ιδιώτης που θέλει πραγματικά να βοηθήσει τη χώρα μας ή να επενδύσει στη χώρα μας με καθαρά δικά του χρήματα. Αυτό είναι πραγματικά οξύμορο, είναι πραγματικά πολύ εσχρό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και πρέπει πραγματικά όλοι οι Έλληνες πολίτες να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι ακριβώς βλέπουμε και εδώ πέρα, κύριε Σαλονίτη, ακριβώς το ίδιο, να ξεκινάει από τότε λοιπόν, όπως ξεκίνησε και με τα υπόλοιπα θέματα που αναφέραμε πριν, και με την Ιθαγένεια αλλά και με τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τους ιδιώτες. Έτσι το βλέπουμε και εδώ όσον αφορά και τις εφορίες. Να βλέπουμε τελικά η εφορία που, άμα ρωτήσουμε το περισσότερο ποσοστό των συνανθρώπων μας σήμερα και κάνουμε μία βόλτα ο καθένας στον περίγυρό του ο καθένας από εμάς, και ρωτήσουμε, ρε αδερφέ, η εφορία τι είναι στην Ελλάδα, θα σου πίνει το δημόσιο. Θα σου πει ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Θα σου πει ότι είναι καθαρά του δημοσίου. Όχι, αδερφέ μου, δεν είναι. Είναι του κράτους η εφορία. Είναι του κράτους. Μας το ξεκαθαρίζει. Συστήθηκε για το κράτος. Το κράτος όμως, από το νεοσύστατο κράτος και μετέπειτα το 1933, είναι η ιδιωτική εταιρεία του Βασίλειου της Ελλάδος. Άρα είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει στηθεί πάνω στην ιδιωτική εταιρεία. Και όλες τους οι πληρωμές και τα έξοδα καλύπτονται από το ελληνικό δημόσιο. Για να καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε και τι πραγματικά παρουσιάζουμε, έτσι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και νομίζω πλέον, κύριε Πασχαλίδη, στις μέρες μας ειδικά έχει επιβεβαιωθεί παντιοτρόπως αυτό, έτσι, που λέτε μόλις. Δεν είναι, άντε τότε ήταν δύσκολο να το διακρίνεις, αν και τότε το διακρίνεις, γιατί ο κόσμος ήταν στην επανάσταση, μια μόνιμη επανάσταση. 40 χρόνια επανάσταση είχε στην Ελλάδα για να διώξουν τον Όθωνα, έτσι. Αυτά δεν τα λέει η ιστορία ξεκάθαρα. Ξέραν ο κόσμος τότε τι γίνεται. Τουλάχιστον οι Έλληνες, οι πραγματικοί, έτσι, αυτοί που είχαν συνείδηση, δηλαδή ελληνικοί. Αλλά σήμερα είναι πλέον, στο λένε ανοιχτά με κάθε τρόπο, μέσα στα ΦΕΚ, μέσα στα ΜΜΕ, στα λένε υπουργοί, στα λένε επίσημα πρόσωπα. Έτσι, θα δούμε κάποια από αυτά για να καταλάβει και ο πολίτης ο τελευταίος που δεν κατάλαβε δηλαδή ακόμα τι έχει συμβεί, να το καταλάβει σήμερα, κύριε Πασχαλίδη. Έτσι ακριβώς. Προχωράμε στο άρθρο 10. Τα καθήκοντα τώρα των εφόρων, και τις σχέσεις αυτών προς τα λοιπάς αρχάς, δηλαδή προς τις άλλες αρχές, κανονίζονται δια βασιλικού διατάγματος επί τη βάση των καθεστώτων νόμων και βασιλικών διαταγμάτων. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα να έχουμε τους εφόρους και τα καθήκοντα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καθήκοντά τους, αλλά και τις σχέσεις τους με όλες τις υπόλοιπες αρχές μέσα στην Ελλάδα, να καθορίζονται από βασιλικά διατάγματα. Μάλιστα. Δεν είναι σοβαρό? Μάλιστα. Μετέπειτα, ναι, ο παρόν νόμος ψηφίσει παρά της Βουλής και της Γερουσίας και κυρωθεί θέλει, συσταθεί δια της εφημερίδας κυβερνήσεως και να γίνει νόμος του κράτους. Το οποίο αυτό έγινε στις 16 Οκτωβρίου του 1853 και εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα στις 7 Δεκεμβρίου του 1854, κύριε Σαλονίτη. Και από τότε είδαμε να ιδρύονται οι εφορίες για το κράτος. Όταν μιλάμε κράτος, εννοούμε ποιο κράτος, το εξηγήσαμε. Το ιδιωτική εταιρεία Βασίλειο της Ελλάδος, σε έναν ελαίο βασιλέα Όθωνα, που έχουμε γίνει δούλοι, υπήκοοι, υπάκοοι, υπόχρεοι αυτής δια αποκεφαλισμού με το ΦΕΚ 2 του 1833, όρκο επί ποινής θανάτου στο Βασίλειο της Ελλάδος, που μπορούμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Γίναμε δούλοι, υπήκοοι, υπάκοοι, υποτελείς, υπόχρεοι. Χάσαμε την εθνική μας κυριαρχία με νόμους νομοπαρασκευαστικούς για την εξαθλίωση και υπόταξη όλων των Ελλήνων αυτών.
Είδαμε ένα σύνταγμα να ιδρύεται χωρίς να έχει αποτελέσει έργο μιας πραγματικής συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Απλά δόθηκε ένα πυρεξούσιο σε δίθεν κάποιους που ξεκίνησαν και καλά σε εισαγωγικά την επανάσταση του τότε. Και βλέπουμε, ενώ έπαιξαν το παιχνίδι, ότι και καλά δεν τους άρεσε ο Όθωνας όλη αυτή η μοναρχία. Είδαμε τελικά στο Σύνταγμα να ιδρύεται και να καθιερώνεται η πραγματική συνταγματική μοναρχία και να ξαναδίνονται όλα τα δικαιώματα στον Όθωνα. Και μετέπειτα από εκεί και πέρα, το σημαντικό είναι ότι έχει συνεχίσει το ίδιο ακριβώς, διότι ακόμα μέχρι και σήμερα το έθνος δεν έχει συνελεύσει. Οι κυρίαρχοι Έλληνες, αυτόχθονες στεγενείς, πέθαναν. Μας έκαναν δούλους υπήκους υπόχρεους μιας ιδιωτικής εταιρείας. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αποτελέσει τίποτα από όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Σύνταγμα και τις δίθενες εθνοσυνελεύσεις οι οποίες έχουν επικαλεστεί. Καμία απολύτως δεν έχει αποτελέσει έργο πραγματικής συντακτικής εθνοσυνέλευσης. Καμία σύνταξη της Βουλής δεν έχει γίνει συντακτική Βουλή στην Ελλάδα. Ακόμα ούτε και με το 1974, με το νέο Σύνταγμα, ούτε και με το Σύνταγμα του 1927. Για τη βασιλευόμενη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Και από τότε μέχρι σήμερα έχω, γι' αυτό και ακόμα μέχρι σήμερα έχουμε αναθεωρήσεις του συντάγματος και αναθεωρητικές βουλές. Δεν υπάρχει συντακτική βουλή. Το 1974 που άλλαξε στην ουσία η ταμπέλα και προχωράμε ακόμα μέχρι και σήμερα και άλλαξε και το βασίλειο της Ελλάδος επίσημα και έγινε η εταιρεία, άλλαξε δηλαδή το όνομα και έγινε εταιρεία Hellenic Republic SA με αφημί 4-0-93-11-06 στην Ουάσιγκτον της Τίκης στο Βερολίνο. Και παρακαλώ πολύ, θέλω να το δείξουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες πολίτες αυτό που παρουσιάζουμε και αποδεικνύουμε σε αυτή την εκπομπή. Εδώ είναι μέσα από το Edgar το αφημί της Ελλάδας, έτσι. Έτσι ακριβώς. 0-0-0-0-93-11-06. Φαίνεται ο Χαράλαμπος ο Ροκανάς ότι είναι ο businessman, έτσι. Ο businessman. Και ότι η έδρα είναι η 69 East 79 Street, New York, όπου παραπέμπει ακριβώς σε αυτήν εδώ την τοποθεσία, κύριε Πασχαλίδη. Αυτή η τοποθεσία εδώ, μέσα στη Νέα Υόρκη, η οποία είναι το ελληνικό προξενείο μας. Είναι το ελληνικό προξενείο που εδρεύει η εταιρεία Hellenic Republic, Ελληνική Δημοκρατία SA, στην Washington DC. Με πρόεδρο, όπως αναφέρατε κύριε Θεσσαλονίτη, κάποιον Χαράλαμπο Ροκανά, το οποίο βάζω στοίχημα γι' αυτό, 100% στοιχηματίζω, ότι δεν τον έχει δει και δεν τον ξέρει κανένας Έλληνας. Τις προάλλες ένας συμπολίτης μας, δεν χρειάζεται να πω το όνομα του τώρα, επισκέφτηκε και ζήτησε να δει τον κύριο Ροκανά και του είπε κάποιος ανυποψίαστος υπάλληλος του προξενείου ότι έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και 20 χρόνια. Πραγματικά, πραγματικά δεν είναι για γέλια. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που υπόνονται σε αυτήν την εκπομπή, αλλά για να καταλάβουμε ακριβώς τι με λιγερέσαι. Αυτό που βλέπουμε εδώ του Edgar αυτή τη στιγμή, έτσι, που είναι μέσα όλες οι επιχειρήσεις έτσι, παγκόσμια, και όλα τα φημί, είναι ενεργό παράθυρο, έτσι, δεν είναι φωτογραφία. Είναι αυτή τη στιγμή το λέει μέσα, δηλαδή, τον Ροκανά, έτσι. Ενεργό παράθυρο, ναι. Hellenic Republic. Να το δούμε λίγο και ολόκληρο, να το καταλάβουμε. Hellenic Republic, έτσι. Το αφημί δίπλα, ιδιωτική εταιρεία, ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Και με τη διεύθυνση του ξενείου. Ο πρόεδρος είναι ο Χαράλαμπος Ροκανάς και εκάστοτε αντιπρόεδρος πάντα είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Της εν λόγω εταιρείας, ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μαζί με το Υπουργικό του Συμβούλιο. Αυτά είναι, κύριε, για να καταλαβαίνουμε ότι η εφορία στο πρώτο φεχ που δείξαμε το 1854 είναι πραγματικά ιδιωτική, που ανήκει στο κράτος, δηλαδή στο βασίλειο της Ελλάδος, από την νεοσύστατη του χρονολογία και μετέπειτα το 1833 και συνεχίζει και υφίσταται, όπως ανάλυσα με το Σύνταγμα και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στην Ελλάδα μέχρι και την αλλαγή της ταμπέλα σε Hellenic Republic, δηλαδή Ελληνική Δημοκρατία, το οποίο βλέπουμε ότι, όπως συναγαπητοί ακροατές, δεν άλλαξε καν το Σύνταγμα,
Δεν άλλαξε ούτε καν η εταιρεία. Άλλαξε απλά όνομα. Γιατί συνεχίζει ακόμα και στις μέρες μας, ενώ τότε ήταν το Βασίλειο της Ελλάδος, σήμερα είναι το Hellenic Republic SA, Ελληνική Δημοκρατία. Και συνεχίζει ακόμα η ιδιωτική εταιρεία, ακόμα μέχρι και σήμερα, με ακριβώς το ίδιο καταστατικό της εταιρείας, το πώς διοικείται από τότε μέχρι και σήμερα ακριβώς. Και αυτός ο όρκος που τότε υποταχτήκαμε και υποδολωθήκαμε και υποχρεωθήκαμε στο Βασιλέα Όθωνα έχει περάσει ακόμα και στις μέρες μας, στο στρατό για εμάς τους Άρενες, που όποιος έχει πάει στρατό, που οι περισσότεροι έχουν πάει στρατό, έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα της Ελλάδος και τους νόμους αυτών και υπακοή στους ανωτέρους. Μάλιστα. Άρα όταν εγώ που έχω γεννηθεί Έλληνας αυτόχθον ηθαγενής κυρίαρχος, που άρχοπη της κυριότητάς μου και έχω υποχρέωση, έχω καθήκον να το πω καλύτερα, εκ του γένους μου να υπηρετήσω και να υπερασπιστώ τα κυριαρχικά μου δικαιώματα και εδάφη, με το που πάω στο στρατό, αυτό το καταπατώ εγώ ίδιος όταν δηλώνω ότι ορκίζομαι πίστη και υποταγή στους νόμους και στο Σύνταγμα της Ελλάδος και στις διαταγές των ανωτέρων μου. Δηλαδή αν αύριο, πόσο οξύμορο, αν αύριο για παράδειγμα μπουν οι Τούρκοι μέσα και γίνει μια ολική επιστράτευση και καλεστούμε και πάμε στα σύνορα ή πάμε οπουδήποτε και πρέπει να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας εδάφη, αν για παράδειγμα πάρουμε μια εντολή από τον ανώτερό μας, είτε τον στρατηγό μας, είτε τον οποιονδήποτε και που είναι οπισθοχώρηση, είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε. Εσύ κάτι προδοσία. Και κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει, έτσι, στους δύο αυτούς αιώνες, σε πολλές περιπτώσεις, έτσι, το έχουμε δει να συμβαίνει. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Κύπρο το είδαμε να συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε λοιπόν για την εφορία η οποία ιδρύθηκε για πρώτη φορά το 1854, κύριε Πασχαλίδη, και φτάνουμε στις μέρες μας, όπου... Μετά από όλα αυτά που δείξαμε... Ναι, παρακαλώ. Αυτό ακριβώς. Μετά από όλα αυτά που δείξαμε, που φτάνουμε στις μέρες μας τώρα, που συνεχίζει ακριβώς το ίδιο καθεστώς από τότε μέχρι σήμερα, όλα ιδιωτικά στην Ελλάδα, γιατί είναι όλα ιδιωτικά, mm-hmm. όλα είναι ιδιωτικά. Θέλω, κύριε Σαλονίδη, να δείξουμε ένα βίντεο του 2005, mm-hmm. της Άννας Ψαρούδας της Μπενάκη, να αγορεύει για τη νέα προεδρία του Κάρολου Παπούλια. Βεβαίως. Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν. Δημόσια. Υπάρχει ποτέ πιθανότητα να δεχτούμε ότι τα εθνικά μας σύνορα και ένα μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας θα περιοριστεί? Απίστευτο. Δεν είναι αυτό εσχάτη πρωτοσία? Απίστευτο. Και ποιος είναι αυτός που το αποδέχεται αυτό? Προχωράμε. Το ξανακούμε αυτό άλλη μια φορά να μας εντυπωθεί όσοι δεν το έχουν ακούσει, για να συνεχίσουμε. Της ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Τα δικαιώματα του ανθρώπου θα περιοριστούν. Θα περιοριστούν ποια? Το ανθρώπινο δίκαιο. Τα δικαιώματα των κυριάρχων. Τα δικαιώματα αυτό ακριβώς, των κυριάρχων αυτοκτόνων Ελλήνων Ιθαγενών. Ακούσε τα δικαιώματα του ανθρώπου θα περιοριστούν. Μπορεί, λέει, να προστατεύονται αλλά και να παραβιάζονται. Δηλαδή θα μου παραβιάσεις το ανθρώπινο μου δικαίωμα? Απίστευτα πράγματα, πραγματικά. Κάθε φορά που το ακούμε, που το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, κάθε φορά που το ακούμε, δεν το να το χωνέψουμε, κύριε Πασχαλίδη, πραγματικά. Τι είπε η γυναίκα εκείνη την ημέρα, δημόσια. Και ξέρετε, όλο τυχαίως. Όλο τυχαίως εκείνη τη στιγμή ήμουνα. Πώς έτυχε να το δω live αυτό το πράγμα. Και
Και από τα πλάκα λέω, τι λέει τώρα η γυναίκα. Ξανακούμε την τελευταία φράση, κύριε Πασχαλίδη. Καθώς θα μπορούν να προστατεύουν και του πολίτη θα υποστούν. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται. Α, είναι δυνατόν. Να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Ανεξάρτητη αρχή. Θα τα δούμε. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, κύριε Πασχαλίδη, δεν είχαμε δημοκρατία. Είχαμε ένα προσωπείο δημοκρατίας, απλώς έφτασε για κάποιο λόγο η ώρα να αλλάξουν λίγο την πορεία και να πούνε τα πράγματα λίγο περισσότερο όπως είναι, για να μπορέσουν να επιβάλλουν και πιο γρήγορα κάποια πράγματα, τα οποία τα βλέπουμε πώς θα επιβάλλουν, έτσι. Έτσι. Δεν είχαμε δημοκρατία. Δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία. Και πώς θα παραβιαστεί μια δημοκρατία όταν υπάρχει δημόσια διοίκηση, αλλά σου λέει ότι θα υποστεί μεταβολές και θα δοκιμαστεί από νέες μορφές διακυβέρνησης. Μάλιστα. Νέες μορφές διακυβέρνησης. Είναι κάτι το οποίο δεν βιώνουμε σήμερα. Έχουμε γεμίσει, έχουμε όλες αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες, δηλαδή όλοι οι Έλληνες πολίτες τώρα ταυτίστε με βάση αυτό εδώ που υπόθηκε το 2005, στις 8 Δευτέρου του 2005. Ταυτίστε τώρα την εκπομπή 200 χρόνια Επανάστασης χωρίς απελευθέρωση στο Βασίλειο της Ελλάδος, τη συνταγματική μοναρχία, που ισχύει ακόμα μέχρι και σήμερα, απλά άλλαξε ταμπέλα και λέγεται Hellenic Republic SA, Ελληνική Δημοκρατία, πάλι ιδιωτική εταιρεία, όπως ήταν το Βασίλειο της Ελλάδος, στην Ουάσιγκτον DC και στο Βερολίνο. Mm-hmm. Ιδιωτικές εφορίες της εταιρείας του Βασιλείου της Ελλάδος περάσανε όπως ήταν καθεαυτό στην ιδιωτική εταιρεία Hellenic Republic SA, το KIS από το 1890, μετέπειτα από τις εφορίες είναι και το KIS από το 1890, που μέσα σε μια τριανταετία, το 1920 έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και άπτεται μέσα στη διοίκηση της χώρας μας και έχει όλες αυτές τις εποπτείες σήμερα που μιλάμε αυτή τη στιγμή με 11 μελείς, 10 μελείς και 11 επιτροπές σε όλα μας τα νευραλγικά πόστα και στα υπουργεία, ακόμα και στα ΟΤΑ, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα ΦΕΚ του κράτους. Και προσκαλώ τον οποιοδήποτε συνέλληνα να δει μόνο ένα προεδρικό διάταγμα, ένα μόνο προεδρικό διάταγμα του ΚΙΣ, τον αριθμό φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως 239 του 1997. Να δει πόσες όλες αυτές τις εποπτείες του ΚΙΣ, αυτού του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μέσα σε όλα μας τα υπουργεία με 10 μελείς επιτροπή, που σήμερα είναι αυτοί στη διοίκηση της χώρας μας, είναι αυτοί οι οποίοι γράφουν τη βιβλιακή ύλη των παιδιών μας, είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα καθορίζουν την δημόσια, θα πω, διοίκηση της χώρας μας. Με αλλογενείς που αποκτούν την ελληνική ηθαγένεια διαπολιτογραφήσεως. Πόσες εσχάτες προδοσίες, κύριε Σαλονίτη, θα βιώσει ακόμα ο Έλληνας ο πολίτης? Και να σας πω και κάτι, κύριε Πασχαλίδη, τώρα προημερών, εν μέσω πανδημίας τέλος πάντων, ακούσαμε ότι οι 50 κλίνες μεθ είναι δωρεά της Βουλής των Ελλήνων. Ποιας Βουλής? Συγγνώμη. Ποιας Βουλής, κύριε Σαλονίτη? Μιας Βουλής η οποία δεν είναι ούτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ούτε ιδιωτικού δικαίου, δεν είναι τίποτα. Όταν μέσα τα Υπουργεία που υποτίθεται ότι θα πρέπει να αποτελούν το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά τελικά βλέπουμε να ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Hellenic Republic, γιατί αυτό είναι η Βουλή. Και ποιος Έλληνας πολίτης γνωρίζει ότι η Βουλή δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Ποιος το γνωρίζει? Το έχουμε πει και στην εκπομπή με το ΤΑΙΠΕ. Και μέσα στα Υπουργεία έχουμε εγγεγραμμένη ιδιωτική περιουσία και βλέπουμε το οξύμορο να έρχεται το ΤΑΙΠΕ και να μιλάει για ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν το δημόσιο να έχει ιδιωτική περιουσία? Απίστευτα πράγματα. Ποιας Βουλής, κύριε Σαλονίτη? Ας το δουν οι νέοι άνθρωποι όλα αυτά. Ευχή είναι να το δουν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα διαφθαρεί από την κομματική επιρροή, όπως οι προηγούμενες γενιές εδώ και 20-30 χρόνια τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ας το δουν οι νέοι άνθρωποι πραγματικά
που καταλαβαίνουν, που βλέπουν την προπαγάνδα, αντιλαμβάνονται τι θα πει μιμιέ, αντιλαμβάνονται τι θα πει πολιτική, τι θα πει δόγμα. Όλοι οι νέοι άνθρωποι πραγματικά έχουν μια πολύ πιο ανοιχτή πρόσβαση στο να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν αυτά τα τεράστια πράγματα. Ας τα δουν λοιπόν και αυτά τα στοιχεία που τους λείπουν, να αρχίσουν να γεμίζουν σιγά σιγά το puzzle, να αρχίσουν να λύνουν σιγά σιγά το κουβάρι, γιατί η νέα γενιά είναι το μέλλον της Ελλάδας και αυτοί πρέπει να είναι συνειδητοποιημένοι, κύριε Πασχαλίδη. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, κύριε Σαλονίκη. Και περνάμε στο διατάφτα, επειδή έχουμε παρουσιάσει και μέσα στο Web TV Radio Ηλυρία. Έχουν παρουσιαστεί και όλες οι νομικές κινήσεις που έχει κάνει ο Έλληνας άνθρωπος Αρτέμης Όρας. Τόσο με τα 600, τόσο με τις μετοχές της Τράπεζας Ανατολής, τόσο που είδαμε για πρώτη φορά στην ιστορία, την ίδια στιγμή που υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος που τον δείξαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, σε μια από τις προηγούμενες μας εκπομπές, και πιστοποιεί την αξία των μετοχών την μία στα 678 δισεκατομμύρια, και αποδίδεται φόρος δωρεάς 27 δις για να εισπράξει η εφορία και το ΣΔΟΕ. Δεν έχει γίνει καμία νομική ενέργεια για να εισπραχθεί αυτός ο φόρος και είδαμε στις μέρες μας να κλείνει το ΣΔΟΕ έπειτα από μήνυση του κυρίου Αρτέμης Όρα. Είδαμε τον παγκόσμιο πλούτο, τον παγκόσμιο ισολογισμό του 2007, είδαμε τα πάντα. Εφόσον λοιπόν το νομικό, όλο αυτό το πολυνομικό καθεστώς και αυτές οι ιδιωτικές εφορίες καθαρά των Rothschild, γιατί οι ίδιες είναι, όπως ίδρυσε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είναι αυτός που ίδρυσε και τις εφορίες του 1854, Max de Rothschild δηλαδή, και μετέπειτα ο γιος του, ο Κάρολος Rothschild, το 1890, είναι αυτός ο οποίος εγκαθίδρυσε και την εβραϊκή κοινότητα στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετέπειτα έγινε ΚΙΣ, Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, και σήμερα άπτεται σε όλη τη διοίκηση της χώρας μας. Δηλαδή, για να το δέσουμε όλο. Και πάνω σε αυτή την ιδιωτική εταιρεία λοιπόν των εφοριών, απέστειλε συγκεκριμένη εντολή ο Αρτέμης Όρας για να εισπράξουν τόσο τους φόρους. Αυτά όλα υπάρχουν και μέσα στο επίσημο site της Βουλής. Δεν πήρε κανένα θέση και φτάνει τώρα στο σημείο, για να δούμε τώρα το έσχος. Στο σημείο ο Αρτέμης Όρας να δώσει διαταγή στον Πρωθυπουργό της χώρας Αλέξη Τσίπρα, που δείχνουμε αυτή τη στιγμή στους οθόνες μας, στις 9.05 του 16, στις 9.05 του 16, για να κάνει τι. Ως Έλληνα αυτόχθονη ηθαγενής που αποτελεί το ανώτατο όργανο του έθνους, και ως νομέας και κάτοχος διαχειριστής των δύο περιουσιακών στοιχείων, τόσο τα 600 όσο και τα 2-3-300 που έχουμε δει μέσα επίσημα από το πληρεξούσιο του Δημάρχου, που έχουμε κάνει και εμείς εκπομπή, αλλά και έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλά στοιχεία και με τον κύριο Πέτρο Ιακώβου στις συχνότητες του Web TV Radio Ηλυρία, που μπορούν όλοι οι Έλληνες να γυρίσουν πίσω και να γράψουν θεματολογία Ηλυρία Ράδιο και να τα βρουν όλα αυτά. Και ως νόμιμος πληρεξούσιος εκπρόσωπος και θεματοφύλακας της κυρίαρχης βούλης του ελληνικού έθνους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που είναι φορέας, νομέας και κάτοχος κρατικής εξουσίας δια του πληρεξουσίου του, που του έχει δώσει ο Δήμαρχος Τριζινίας Ιωάννης Σαμπάνης, για να εκτελέσει συγκεκριμένες διαδικασίες και να κατεβάσει χρήματα για όλη την Ελλάδα και τους Έλληνες μέσω 49.000 μελετών έργων, και να φύγουμε από όλη αυτή τη λέλαπα και τη λάσπη που βιώνουμε σήμερα, δίνει εντολή, διαταγή, να εκτελέσουν λοιπόν και να εισπράξουν, όπως γράφει στη σελίδα 6, τόσο αντίεμου το ποσό των 27 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο και για όλους τους Έλληνες ηθαγενείς αδελφούς μου, οποιοδήποτε ποσό χρειαστεί, οποιοδήποτε και οπωσδήποτε, για όλο το γένος των Ελλήνων. Η διαταγή αυτή είναι οριστική, αμετάκλητη και διαπραγμάτευτη τάση των διεθνών συνθήκων και κανονισμών της ελληνικής νομοθεσίας, του ελληνικού συντάγματος, και πρέπει να εκτελεστεί αμέσως, χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση, η οποία καθυστέρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί εγκληματική αμέλεια έναντι του ελληνικού έθνους. Αυτό, κύριοι, και μετέπειτα από κάτω επισυνάπτονται και όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία με όλες τις αποδείξεις της Federal Reserve και των διεθνών διακανονισμών, ό,τι έχει γίνει τόσο με τα 600 δισεκατομμύρια όσο και με τα 2-3-300. Και αυτό γνωστοποιείται πού τώρα?
στον πρωθυπουργό της χώρας. Και όχι μόνο βέβαια, έτσι. Να. Πρόεδρο Αρείου Πάγου, εισαγγελέα Αρείου Πάγου, γνωστοποιήθηκε παντού. Και στις τελευταίες σελίδες έχουμε και στις εκθέσεις. Θέλω να τις δείξουμε, κύριε Σαλονίτη, πραγματικά. Να πάμε στις τελευταίες σελίδες, να δούμε και τις γνωστοποιήσεις, τις δικαστικές επιδόσεις δηλαδή που έχουν γίνει, το οποίο κοινοποιήθηκε στον κύριο Υπουργό Οικονομικών Ευκίδη Τσακαλώτο. Πρώτα έχουμε εδώ Προκόπη Παυλοπουλό η επίδοση. Ναι. Κατόπιν έχουμε επίδοση... Έχει παραλυφθεί, έτσι. Εδώ έχουμε την επίδοση του Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργού. Έχει παραλυφθεί. Εδώ έχουμε την επίδοση στον Υπουργό Οικονομικών Τσακαλώτο. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Από τον κύριο Παπαθανασίου έχουν γίνει αυτές οι επιδόσεις, συγκεκριμένα. Το δικαστικό επιμελητή. Στον Ιωάννη τον Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Ιωάννη Στουρνάρα. Στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Γνωστοποιήθηκε αυτή η εντολή διαταγή. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αναρωτηθούν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Εκεί που γνωστοποιήθηκε όλο αυτό, αν ήταν κάτι μεμπτό, αν ήταν κάτι πλαστό, αν ήταν κάτι παράνομο, θα ξανάβλεπε ποτέ το φως του ήλιου ο κύριος Αρτέμης Όρας? Δεν θα είχε φτάσει ποτέ σε σημείο ούτε καν να στείλει αυτές τις εξώδικες εντολές, έτσι. Ωραία. Αμέσως όμως την επόμενη μέρα, πραγματικά, αναλογιστείτε τώρα, κύριοι αγαπητοί ακροατές, πόσο σοβαρό. Ακριβώς την επόμενη μέρα, στις 15 του 16, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας να απαντάει με τέτοια σοβαρότητα. Πού? Στον Απατεώνα. Στον Απατεώνα απαντάει. Δηλαδή βλέπουμε να απαντάει στον Απατεώνα ακριβώς την επόμενη μέρα. Ελληνική Δημοκρατία, Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης, 15 του 16. 9-5 του 16 γνωστοποιήθηκε η εντολή, 15 του 16 την επόμενη μέρα με αριθμό πρωτοκόλλου. Δεν έχει κλείσει 24ωρο. Και απαντάει λοιπόν, γνωστοποιεί μάλλον στον κύριο Σόρα, ότι στέλνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, στέλνει την εντολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ναι, ναι. Ότι του στέλνει αυτό ακριβώς. Σας διαβιβάζομαι την Οσάνο εξώδικη δήλωση μετά των συνημένων της, γιατί ήταν και 560 σελίδες συνημένα αυτή, έτσι. Η οποία επιδόθηκε στο γραφείο μας στις 9.05, χθες δηλαδή, λόγω αρμοδιότητας σας την επιδίδουμε. Δηλαδή, για να εκτελέσετε. Κοιτάξτε τώρα, φτάνει δηλαδή στο Πρωθυπουργικό Γραφείο μια εντολή, η οποία το γράφει και πάνω, εντολή. Έτσι, είναι έχει τέσσερις χαρακτηρισμούς. Η μία από τις τέσσερις είναι η εντολή. Και φέρει μαζί της και 560 σελίδες συνημμένα, έτσι. Δεν θα τους έφτανε μια μέρα να το διαβάσουν, έτσι. Χωρίς να το διαβάσουν, το στέλνουν κατευθείαν, λοιπόν, στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην εφορία, δηλαδή. Λόγω αρμοδιότητας. Δηλαδή, εσείς τη ειδική να πάρετε και να δείτε την εντολή αυτή. Και έτσι ακριβώς, το πιο φυσιολογικό, κύριε Πασχαλίδη, δηλαδή θα ήταν λίγες μέρες μετά να απαντήσει η εφορία γι' αυτό. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να απαντήσει και να πει: ξέρετε κάτι, κύριε, ναι, τα είδαμε αυτά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ή μπορούμε να προχωρήσουμε, ή θα προχωρήσουμε, ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, έτσι έπρεπε να απαντήσει. Σωστά. Αυτό θα ήταν το φυσιολογικό. Αντιθέτως, τι βλέπουμε, κύριε Πασχαλίδη? 17 μέρες μετά, κύριε Σαλονίτη, ακριβώς στις 27 Μαΐου του 2016. Με αριθμό φύλλο εφημερίδα κυβερνήσεως 94, με τον υπαριθμό νόμο 4389 του 16, ιδρύεται στην Ελλάδα η νέα ιδιωτική εταιρεία Εφορία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Όλη αυτή την εφορία που είχαμε, την ιδιωτική εφορία που είχαμε από το 54, το 1854 μέχρι και το 2016, 26 Μαΐου, στις 27 Μαΐου, καταργείται όλο αυτό, και έρχεται η νέα εφορία που λέγεται Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το ερώτημα εδώ, κύριε Πασχαλίδη, είναι το εξής. Όταν ο Αρτέμης Όρας έκανε αυτήν την εντολή προς τον Πρωθυπουργό 17 μέρες πριν,
δεν ήταν σχεδιασμένο να γίνει αρχή και έγινε εξαιτίας αυτής της εντολής, ή ήταν έτσι και αλλιώς σχεδιασμένο και σου λέει φόρτωστα τώρα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και καλά λόγω αρμοδιότητας που θα κλείσει και μετά ψάξε βρες. Κατά τη γνώμη σας λέω, δεν μπορεί να ξέρετε. Κατά τη γνώμη μου, το σχέδιο είχε περαστεί πάρα πολύ καλά, κύριε Σαλονίτη, όπως αποδεικνύουμε σε αυτή την εκπομπή, που όλος ο ελληνικός λαός νόμιζε ότι η εφορία ήταν δημόσιος. Ήταν του δημοσίου. Δεν είχε δει κανένας το ΦΕΚ αυτό, και ούτε είχε καταλάβει ότι αυτό που λέει ότι συστήνανται εφορίες δια το κράτος, ότι το κράτος είναι μια ιδιωτική εταιρεία, το βασίλειο της Ελλάδος. Άρα είναι της εταιρείας. Δεν είναι. Και είδαμε και στο άρθρο 9 να σου λέει ότι τα έξοδα καλύπτει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή κατευθείαν ο διαχωρισμός. Ωστόσο, επειδή με αυτή την κίνηση δεν μπορούσαν να αποτρέψουν άλλο όλη αυτή τη λάσπη και σιγά σιγά όλα βγαίνουν στο φως και εμφανίζονται και βλέπει ο Έλληνας πολίτης, αυτή η εντολή ήταν καθαρά το σχέδιο για να αλλάξει η εφορία και να καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που έχει και όλα τα αφημί. Γιατί όπως βλέπουμε στο άρθρο 1 της αρχής, στην παράγραφο 4 μας λέει ότι από την έναρξη λειτουργίας της αρχής καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Και η θέση του Γενικού Γραμματέα που προϊστάται αυτής. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό? Να καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και να μπαίνει στη θέση της μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων που μας λέει στο άρθρο 1, παράγραφο 1, ότι δεν έχει νομική προσωπικότητα. Στερείται νομικής προσωπικότητος. Στερείται νομικής προσωπικότητος. Απολάβει, λέει, λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Ποιος? Και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από τα κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Συνέλληνές μου, καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε. Η αρχή υπόκειται, λέει, σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της Βουλής. Και άμα θα πάμε, κύριε Σαλονίτη, στο άρθρο 2, παράγραφος 2, μας λέει ότι έχει αρμοδιότητα τον προορισμό, τη βεβαίωση και την ύπραξη των φορολογικών και των λεωνιακών εσόδων, καθώς και την ύπραξη λοιπόν δημοσίων εσόδων. Ποιος? Μία αρχή που στερείται νομικής προσωπικότητας και δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εδώ πάντως έχετε και δένει τώρα λίγο με την Μπενάκη, που το 2005 είχε πει ότι θα γίνει με άλλες αρχές, όχι γνωστές με τις καθιερωμένες. Με άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Να τις ορίστε. Πάρτε σε Έλληνα τώρα εσύ και πλήρωνε. Κοιτάξτε τώρα, άρθρο 5. Επί της ουσίας δεν άλλαξε κάτι, κύριε Πασχαλίδη. Τα λεφτά δηλαδή πάντα πηγαίνανε εκεί που δεν ήξερε ποτέ ο Έλληνας πολίτης ότι πηγαίνουν. Έτσι κι αλλιώς. Απλώς τώρα πλέον. Θεσμοθετήθηκε αυτή όλη η παράνοια και η ανομία, έτσι. Πλέον τα κάνουν όλα στο φως, κύριε Σαλόν. Έχουν εκκλειδώσει τόσο καλά τον Έλληνα τον πολίτη. Έχουν στοιχηματίσει πάνω στην άγνοιά του και στην αδράνοιά του. Και πλέον τα κάνουν όλα φάτσα κάρτα που λέμε, όλα στη φόρα και δεν παίρνουν και χαμπάρι για τίποτα. Ξέρετε, δείχνω πολλές φορές αυτό το ΦΕΚ σε πολίτες, σε επαγγελματίες. Δεν πιστεύουν στα μάτια τους οι περισσότεροι. Δεν το πιστεύουν. Και υπάρχει, βλέπω μια τάση, κύριε Πασχαλίδη, στους ανθρώπους, και είναι λυπηρό αυτό, το να θέλουν να το δικαιολογήσουν όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να συμβαίνει. Κάτι άλλο εννοεί. Δεν μπορεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο άρθρο 2 λέει ξεκάθαρα: η αρχή απολάβει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο, υποπτία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Τι άλλο θες να ακούσεις? Και λέει παρακάτω: η αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της Βουλής, διαδικασία του άρθρου 4 του παράδοσου νόμου. Να σου λέω, ορίστε, ναι, υπόκειται. Ναι, αλλά για να πάμε, κύριε Σαλονίτη, στο άρθρο 5. Για πάμε, ναι. Στο άρθρο 4, Όχι, άρθρο 5. Σχέσεις με τον Υπουργό Οικονομικών. Υποτίθεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας είναι αυτός, οικονομία, το έχουμε ξαναπεί, είναι νομότα του οίκου μου, έτσι, για να μπορέσει να ασκήσει την οικονομία. Άρα τι οικονομία σήμερα μπορεί να ασκήσει ένας Υπουργός Οικονομικών όταν δεν έχει τον οίκο του, από τη στιγμή που είδαμε ότι τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων την ελέγχει η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, σωστά? Μάλιστα. Στο άρθρο 5 τώρα, σχέση του Υπουργείου Οικονομικών που θέλει τώρα να κάνει νομίτα του οίκου του, σου λέει ότι η αρχή τώρα εδώ πέρα δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονομικών. Ούτε αυτό ισχύει δηλαδή τώρα.
Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή οι πολίτες δεν θέλουν να δεχτούν ότι έχουν πέσει τόσο κορόιδα, τόσο θύματα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, κύριε Πασχαλίδη. Μάλλον ξέρω, αλλά εμπάσχετο το θέτω σαν προβληματισμό, έτσι. Να προχωρήσουμε στην παράγραφο 3, κύριε Σαλονίτη, να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο. Η αρχή λοιπόν, όποτε γουστάρει θα πω, όποτε γουστάρει, έτσι ακριβώς, γιατί αυτό είναι, όποτε γουστάρει, ενημερώνει περιοδικά τον Υπουργό Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, και λέει παρακάτω ότι ο Υπουργός δεν δύναται για συγκεκριμένες υποθέσεις ή περιπτώσεις να υποβάλει προς την αρχή αίτημα παροχής πληροφοριών. Ούτε καν αίτημα δεν μπορεί να υποβάλει. Δεσμευτικές οδηγίες. Άρα τι τον έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών σήμερα στη χώρα μας, κύριε. Έχουμε λοιπόν και ένα βίντεο να δούμε, κύριε Πασχαλίδη, τώρα μια και είμαστε εδώ ακριβώς. Να το δείξουμε, κύριε Σαλονίτη. Για να το δει ο πολίτης. Εντάξει, ήδη μιλάνε όλα τα έγγραφα αυτά, είναι έτσι επίσημα έγγραφα κρατικά, είναι νόμοι του κράτους, αλλά μια και είμαστε εδώ. Κύριε Σαλονίτη, πριν παιχτεί το βίντεο, για να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες, να αντιληφθούν ακριβώς, γιατί αυτό το βίντεο θα είναι και η απόδειξη ότι από το 54 που παρουσιάσαμε το πρώτο φέκ των ιδιωτικών εφορίων, η εφορία είναι ιδιωτική, σε ένα βασίλειο της Ελλάδος. Η ιδιωτική εταιρεία, που σήμερα αυτή η ιδιωτική λέγεται Ελληνική Δημοκρατία Hellenic Republic SA, που έχει συνεχιστεί το ίδιο καταστατικό διοίκησής της, το ίδιο καταστατικό, το Σύνταγμα είναι το καταστατικό που διοικούμαστε, έτσι, μέχρι και σήμερα ακριβώς, και τώρα στις μέρες μας από το 16 και σήμερα που είμαστε, έχουμε μία ανεξάρτητη αρχή που είναι ακριβώς το ίδιο, μία ιδιωτική εταιρεία, μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή, χωρίς νομική προσωπικότητα να βεβαιώνει και να εισπράττει και να μας φορολογεί ό,τι της καπνίσει. Χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο από κανένα θεσμό, από κανένα κυβερνητικό όργανο, ακόμα και ο Υπουργός Οικονομικών, τι μας λέει εδώ πέρα, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρχή για παροχή πληροφοριών ή να παρέχει δεσμευτικές οδηγίες. Και πάμε να ακούσουμε τώρα για να το αποδείξουμε όλο αυτό το ψέμα και ότι οι εφορίες καθαρά είναι ιδιωτικές. Φοβερά πράγματα. Να πούμε... ένας θέος Υπουργός Οικονομικών. Να πούμε ότι αυτός ο Υπουργός Οικονομικών δεν είναι απλώς ένας θέος Υπουργός Οικονομικών, είναι ο Υπουργός Οικονομικών που ήταν Υπουργός Οικονομικών εκείνη τη στιγμή που δημιουργήθηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έτσι, κύριε Πασχαλίδη. Αν θυμάμαι, ήταν Υπουργός Οικονομικών ο Ευκίδης Τσακαλώτος. Το 16 το Μάιο. Ναι. Ήταν λίγο πιο πριν αυτός. Νομίζω ότι ήταν μέχρι πρέπει το 15. Να το δούμε λίγο αυτό. Ήταν πάντως μια εποχή, έτσι, όπου ο Σύλλογος Εφοριακών βγήκε και διαμαρτυρήθηκε έντονα για όλο αυτό, έτσι. Πέρασε όμως τελικά, πέρασε. Και πέρασε με την ανοχή και των πολιτών βεβαίως, έτσι, γιατί ένας υπουργός μόνος του μπορεί να είναι κλειδωμένος, μπορεί να είναι απειλούμενος, μπορεί κάποιοι εφοριακοί, κάποιοι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους και να έχουν κάποιους λόγους να μην μπορούν να μιλήσουν όπως πρέπει, να μην κάνουν αυτά που πρέπει, έτσι. Αλλά ο πολίτης ο ίδιος, ο οποίος επομίζεται όλη αυτή την παρανομία και πληρώνει σε ένα φάντασμα που δεν ξέρει καν που είναι και τι είναι και πού πάνε τα λεφτά του κάθε χρόνο και δεν βλέπει πουθενά ανταπόδοση από όλο αυτό, είναι σίγουρα η ώρα να σηκωθεί ο ίδιος και να πάρει θέση, κύριε Πασχαλίδη. Γιατί να δούμε το βίντεο. Και το τι σημαίνει όσο αφορά. Καταρχάς, να σας εξηγήσω την έννοια. Και το τι σημαίνει όσο αφορά την έλλειψη νομιμότητας στην Ελλάδα. Έλλειψη νομιμότητας στην Ελλάδα. Είναι φοβερά αυτά που. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα. Έχει την πολιτική ευθύνη απέναντι στη Βουλή για την ασκούμενη πολιτική, για τη διαπραγμάτευση. Αλλά δεν έχει στη δικαιοδοσία του τις βασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Έχετε δίκιο, Βασκαλή. Δεν έχει ακόμα καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Έχετε δίκιο. Φανταστείτε ότι αυτά τα λέω λοιπόν ο Βαρουφάκης ακόμα νωρίτερα, έτσι. Και είναι φοβερά αυτά που λέει πραγματικά, έτσι. Ένας υπουργός δεν έχει στη δικαιοδοσία του τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Δηλαδή τα έσοδα του κράτους του. Άρα τι νομίτα του οίκου σου θα κάνεις, Υπουργέ Οικονομικών. Να συνεχίσουμε. Η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Ήταν εντελώς ξένο κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Αυτό είναι απαράδεκτο.
δεν έχει στη δικαιοδοσία του και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Τρόικα εν κράτη. Εντελώς ξένο. Εντελώς ξένο. Εντελώς ξένο. Κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Άντε τώρα να πούμε ότι οι εφορίες είναι κρατικές. Είναι κρατικές οι εφορίες. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπόκειται στον Υπουργό Οικονομικών. Το γεγονός ότι εγώ χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιες υπηρεσίες εντός του Υπουργείου πίσω από την πλάτη της Τρόικας εν κράτη μέσα στο Υπουργείο καταδεικνύει την προσπάθεια που κάναμε για ουσιαστικά ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Ήταν απόλυτη ευθύνη μου να το προσπαθήσουμε αυτό. Και έπρεπε να το προσπαθήσουμε. Καταδεικνύει την απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Απώλεια εθνικής κυριαρχίας πάνω στα υπουργεία μας. Και αυτό είναι πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο για τη δική μας, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κόμμα, αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που έπρεπε να εξαγριώνει όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να εξαγριώνει όλους τους Έλληνες. Πραγματικά, κύριε Πασχαλή, δεν ξέρω πόσο πιο κατανοητό να το κάνουμε πια, κύριε Πασχαλή. Είναι ακριβώς ότι αποτυπώνουμε σε κάθε μας και προπαντός στις τελευταίες μας εκπομπές, κύριε Σαλονίτη. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς αυτό. Πριν το 2015 κάποιος τα έλεγε αυτά, που τα λέγαμε πάλι, έτσι. Και πριν το 2010 τα λέγανε κάποιοι. Και παλιότερα τα λέγανε κάποιοι. Θα ήταν όχι, αφού σήμερα δηλαδή έχει γίνει τόσο πολύ πια εξόφθαλμο που ένα μικρό παιδί μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει και πάλι βλέπεις ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι αρνούνται να το δούνε, έτσι. Φανταστείτε δηλαδή πιο παλιά, πριν το 10 ή πριν το 15 έστω, πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάποιος ο οποίος θα προειδοποιήσε για όλα αυτά. Και μετά από όλα αυτά, μετά το 15, 16, 17 περάσαμε, είδαμε και άλλα, είδαμε και παράλλα, ήρθαν και τα χειρότερα, ήρθαν και τα παραχειρότερα, θα έρθουν και χειρότερα. Ακόμα και σήμερα λοιπόν με όλα αυτά τα οποία ζούμε και περνάμε και θα περάσουμε, ακόμα και σήμερα ο Έλληνας πολίτης δεν παίρνει θέση, κύριε Πασχαλίδη. Και όταν του δείχνεις ή έχει την ευκαιρία να δει τις αποδείξεις, στρίβει το κεφάλι, κύριε Πασχαλίδη. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε όλοι οι Έλληνες από τη στιγμή που... Αυτό είναι το πρόβλημα μας. Δεν είναι το πρόβλημά μας αυτοί που στείλουν αυτά τα κόλπα. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς δεν παίρνουμε θέση. Αυτό πρέπει να το δουν όλοι οι Έλληνες πολίτες πάρα πολύ σοβαρά, κύριε Σαλονίτη. Και πλέον εκεί πρέπει να εστιάσουμε, εφόσον ξέρουμε ακριβώς που είναι το πρόβλημα και το αναδεικνύουμε σε κάθε μας εκπομπή. Και δείτε τις τελευταίες μας εκπομπές, κύριε Σαλονίτη, είναι πραγματικά τιμή μου. Έχουμε αναδείξει πραγματικά που είναι το πρόβλημα, από πού ξεκινάει και πώς φτάσαμε ως εδώ μέχρι σήμερα. Άρα, εφόσον έχουμε εντοπίσει ακριβώς που είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημά μας είναι πραγματικά στην ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας και στην ανάκτηση πραγματικά της ιδιότητάς μας ως Έλλην κυρίαρχη αυτόχθον ηθαγενής. Γιατί με αυτό γεννιόμαστε, απλά με ένα νομοπαρασκευαστικό καθαρά νομικό πλαίσιο εντελώς στερημένο νομιμοποίησης. Διότι έγινε δια της βίας από την 33, μας δίδεται η λύση για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά από 200 χρόνια ακριβώς, όπου έχει ξαναστηθεί η νομική εκπροσώπηση του έθνους των Ελλήνων, την Ελλήνων Συνέλευσης, κατοχυρωμένη στον Άριο Πάγο και στον ΟΗΕ, να συστρατευτεί εκ νέου ξανά όλο το έθνος μέσα στη νομική του εκπροσώπηση και μέσω του ύψης του έγγραφου της εντολής αποπληρωμής που έχουμε κάνει εκπομπή, αλλά θα ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή,
πραγματικά θέλω να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, γιατί θα το ταυτίσουμε και με άλλα στοιχεία πλέον, παγκόσμιων ομολογιών. Πολύ ωραία. Πραγματικά να αναχτίσουμε πίσω την εθνική μας κυριαρχία για να πάμε να πάρουμε τους θεσμούς στα χέρια μας, για να αλλάξουμε όλο αυτό το οποίο βιώνουμε με την ενεργοποίηση, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, του δίκαιου των εθνών, το φυσικό δίκαιο. Μάλιστα, κύριε Πασχαλίδη. Κύριε Σαλονίτη. Πολύ ωραία, ήταν τιμή μου και σήμερα, κύριε Πασχαλίδη, που σας είχαμε στο Ηλειρία. Πραγματικά φωτίσαμε ακόμα περισσότερο το κομμάτι αυτό όλο των τελευταίων 200 χρόνων και το τι έχει συμβεί. Είναι μια σειρά εκπομπών που κάνουμε και που θα συνεχιστεί. Κύριε Σαλονίτη, πριν κλείσουμε θέλω 5 λεπτάκια. Βεβαίως. Να πάμε λίγο στο άρθρο 52, να δείξουμε 3 άρθρα συγκεκριμένα μέσα από αυτό το νόμο. Μάλιστα. Είχαμε κάνει την εκπομπή με το ΦΠΑ. Για την ανεξάρτητη αρχή μιλάμε, για το 1954. Για την ανεξάρτητη 8. Αρχή. Για την ανεξάρτητη αρχή. Είχαμε κάνει μια εκπομπή για το ΦΠΑ, όπου βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται για μια τροποποίηση στο άρθρο 52, επικαλούμενη του 28-52 του 2000, για την κύρωση του φόρου προστέμενης αξίας, που αυτό κυρώθηκε, όπως είδαμε, στην εκπομπή με το ΦΠΑ από τον νόμο 1642 του 1986, όπου υπόγραφε τότε ο Δημήτρης Τσοβόλας, και είχε να κάνει με το λιανικό εμπόριο και η εγκαθίδρυση του φόρου προστέμενης αξίας, επικαλούμενη την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1977. Για τον ενιαίο φόρο κύκλου εργασιών για όλα τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ. Μετέπειτα, με τον νόμο αυτό του 2859 του 2000, είδαμε στην Ελλάδα να καθιερώνεται ο ΦΠΑ σε όλη την εκκλησιαστική επικράτεια εκτός της περιοχής του Αγίου Όρους. Και εδώ πέρα βλέπουμε να γίνεται και μία τροποποίηση. Και ο συντελεστής φόρου προστιθέμενης αξίας του ΦΠΑ να ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία. Από το 2016. Μετέπειτα, για να δούμε τελικά και ότι όλο αυτό, όπως αποδείξαμε, πάει στα γραφεία της Ευρώπης. Μετά, κύριε Σαλονίτη, θέλω να πάμε να διαβάσουμε στο 111 άρθρο για το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Μία παραγραφούλα μόνο για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες αυτό το οποίο συμβαίνει. Και αυτό που αποδείξαμε και αυτό που είπε και στην ουσία και ο τέος Υπουργός Οικονομικών. Ο πρόεδρος, λέει, και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου απολάβουν πλήρως ανεξαρτησίας. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες, κύριε Σαλονίκη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η δημοκρατία σου, Έλληνα. Ωραία δημοκρατία, έχεις να τη χαίρεσαι, Έλληνα. Κάτσε λίγο. Καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε μέσα στα ΦΕΚ μας. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτής της ανεξάρτητης αρχής απολάβουν πλήρους ανεξαρτησίας, κράτος εν κράτη, τρόικα εν κράτη, όπως θέλετε πείτε το, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε όλα αυτά τα οποία κάνουν και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες. Κάνουν απλά ό,τι γουστάρουν και εφαρμόζονται και γίνονται πράξη στην Ελλάδα. Και θέλω και να πάμε στο 182. Να το βρω κι εγώ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, όταν το ξεκινήσουμε από εκεί, βλέπουμε μία τροποποίηση του νόμου 3691 του 2008, που έχει να κάνει με τις εγκληματικές δραστηριότητες και όλα αυτά τα οποία έχουμε αναδείξει όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Αλλά ωστόσο, στο 184, είδαμε και στην εκπομπή με το ΤΑΙΠΕΔ και με το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, κύριε Σαλονίδη, να συστήνεται μια ίδρυση εταιρείας συμμετοχών και περιουσίας ΑΕ και κύρωση συμβάσεων παραχώρησης και άλλες διατάξεις. Δηλαδή, είδαμε μέσω αυτής της αρχής να ιδιωτικοποιείται η Ελλάδα για όλη τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία, όπως μας το έχουν κάνει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, για όλη την επικράτεια. Αλλά ναι, βλέπουμε ότι αυτό λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος. Όλα λειτουργούν χάρη στο δημοσίου συμφέροντος, κύριε Σαλονίτη. Και βλέπουμε πραγματικά, και ήθελα εδώ να τονίσουμε λίγο, το 186, ότι η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 99 έτη.
και όλες οι μεγάλες συμφωνίες ορίζονται κατά 99 έτη. Γιατί 99 έτη παράδοση όλης της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα στην Ελλάδα και όχι 100 έτη. Και όλες οι συμφωνίες βλέπουμε να γίνονται για 99 χρόνια. Γιατί 99 και όχι 100. Γιατί στα 100 χρόνια πάμε για κατάκτηση και παροβιάζονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Του κληρονομικού δικαίου. Γι' αυτό για σε όλες τις συμφωνίες, για να μην βρεθεί κάποιος και να πει ότι όπα εδώ πέρα στα 100 χρόνια παραβιάζεται, κάνετε κατάκτηση, κατάκτηση στην κυριολεξία, βλέπουμε να το βάζουν για 99 χρόνια, μόνο και μόνο για να μην παραβιάσουν τα κληρονομικά δικαιώματα του έθνους, γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ΟΗΕ, και μετέπειτα μόλις κλείσουν τα 99 χρόνια βάζουν μια τροποποίηση άλλα τόσα, και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει στις μέρες μας. Άρα ουσιαστικά μας λέτε ότι κρατάνε και μια πισινή σε περίπτωση που κάποιος θεσμός κάποια μέρα θα τους ελέγξει και θα τους πει τι κάνατε εδώ στο έθνος, τι είναι αυτά τα πράγματα που του κάνατε του έθνους. Και να τους πούνε, εμείς μόνο για 99 το κάναμε, δεν το κάναμε 100. Αυτό μας λέτε περίπου, έτσι. Δεν μπορούν, κύριε Σαλονίτη, να πάνε στα 100 γιατί πάνε για κατάκτηση μετά. Είναι υποχρεωμένο να παραβαίνουν παγκόσμιες νομολογίες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό από μόνο του. Αλλά ωστόσο, 99 χρόνια δούλος και παράδοση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας σε έναν ιδιώτη που ούτε καν ξέρουμε ποιος είναι, και όλο αυτό καλύπτεται σταδιακά από το ελληνικό δημόσιο. Όλα έτσι γίνονται, καλύπτονται όλα σταδιακά από το ελληνικό δημόσιο. Πραγματικά, Έλληνα πολίτη, αδελφέ μου, δεν έχεις τίποτε άλλο να κάνεις, τίποτε άλλο πραγματικά παρά να σηκωθείς, και να συστρατευτείς και να μπεις μέσα στα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσης, στη δική σου νομική εκπροσώπηση, όπου έχεις όλα τα στοιχεία και τις αποδείξεις στα χέρια σου, να δεις πραγματικά ακριβώς τι συμβαίνει, πού είναι το πρόβλημα και ποιες είναι ακριβώς και οι λύσεις και την δύναμη την οποία έχεις, που φέρεις με την ιδιότητά σου ως Έλλην αυτόχθον κυρίαρχος ιθαγενής, που ασκείς και άρχεις επί της κυριότητάς σου, γιατί εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης και κάθε 4 χρόνια εσύ εντέλεις όλους αυτούς. Για να τους νομιμοποιήσεις σε όλα αυτά τα έσχητα τα οποία κάνουν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σηκωθούμε και να ενωθούμε. Δεν έχουμε άλλη λύση. Ελλήνων Συνέλευσης, ήταν πραγματικά τιμή μου, κύριε Σαλονίτη, ακόμα και για αυτήν εδώ την εκπομπή. Δύναμη φως σε όλους τους Έλληνες. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πασαρίδη, για την παρουσία σας και απόψε. Θα έχουμε σύντομα, πολύ σύντομα φαντάζομαι, και τις επόμενες εκπομπές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.